Άντρες, πότε θα βρούμε τον χρόνο να μιλήσουμε. Και κλείνοντας, είχατε πει ότι για τη Σοφία, με τη Σοφία και εμείς λοιπόν, με κάθε γυναίκα, αλλά και με κάθε άντρα. Καμία μόνη της, κανένας επίσης. Συνεπώς, πείτε μας εσείς τη δική σας ιστορία, με ποια αφορμή το γράψατε και ποιο είναι ακριβώς το μήνυμα και για τους άντρες. Η αφορμή ήταν όταν εξέστασε το περιστατικό με την κυρία Μπεκατόρου. Έκανα αυτή την ανάρτηση αφορμούμενος από ένα προσωπικό μου βίωμα φυσικά, το οποίο βίωσα στην εφηβεία μου λίγο πριν μπω στα 18. Σε καμία περίπτωση δεν ήθελα με αυτή την ανάρτηση να υποτιμήσω, να απαξιώσω ή να θέσω στο ίδιο επίπεδο την σεξουαλική κακοποίηση που δέχονται οι γυναίκες. Οι άντρες, κακοποιητές, οι θύτες, ορμούνται από σεξιστικά και πατριαρχικά πρότυπα, όπου εξουσιάζουν, υποτάσσουν, υποτιμούν τη σεξουαλικότητα της γυναίκας, καθότι η σεξουαλικότητα της γυναίκας θεωρείται κατώτερη. Δεν αντιλαμβάνονται ότι η σεξουαλική συνέβρεση είναι κάτι συνενετικό. Το όχι σημαίνει όχι, άσχετα του τι φοράει. Αν μπήκε στο δωμάτιο, αν είπε ναι, αν θέλησε να σταματήσει, μέχρι και την τελευταία στιγμή, ακόμα και αν υπάρχει σεξουαλική πράξη και η γυναίκα πει όχι, είναι όχι. Στη δική μου την ανάρτηση ήθελα να δώσω απλά μια άλλη πτυχή. Σε καμία περίπτωση να μπούμε σε διαδικασία σύγκρισης, ότι η σεξουαλική κακοποίηση από άντρες, θύτες, σε πολύ μικρότερα ποσοστά φυσικά, λαμβάνει χώρα και σε άλλους άντρες. Το πρόβλημα εδώ ήθελα να αναδείξω τους λόγους που δεν καταγγέλουν οι άντρες θύματα την κακοποίηση. Λέγοντας πάντα πρώτα απ' όλα ότι το θέμα δεν είναι να συζητάμε γιατί δεν το καταγγέλουν τα θύματα μόνο, να αναδείξουμε αυτό, αλλά γιατί βιάζουν οι άντρες. Έχω κουραστεί αυτές τις μέρες στο δημόσιο λόγο να ακούω για βιασμούς και γιατί δεν το κατήγγειλε νωρίτερα και γιατί μπήκε στο δωμάτιο κλπ. Ρώτησε ποτέ κανένας άντρας με αυτό το προνόμιο που έχει του ανδρισμού σε μια πατριαρχική κοινωνία, γιατί βίασε τη γυναίκα? Ας απαντήσουμε σε αυτό πρώτα. Λοιπόν, ένας λόγος που δεν καταγγέλουμε εμείς οι άντρες στην κακοποίηση, που δεν την κατήγγειλα εγώ ή και επιστημονικά ερευνώντας το θέμα κατέληξε στο γεγονός του στίγματος που κουβαλάει η κακοποίηση μέσα στην πατριαρχική κοινωνία. Είτε ο άντρας είναι ομοφιλόφιλος, όπως εγώ, που δεν αποκαλύπτω δημόσια την ομοφιλοφιλία μου, είναι πάρα πολύ δύσκολο να πάω να μιλήσω για την κακοποίηση, γιατί παράλληλα πρέπει να κάνω και coming out στην οικογένεια, στην αστυνομία που θα το καταγγείλω, στις δημόσιες αρχές γενικά. Για έναν ομοφιλόφιλο, ο φόβος της αποκάλυψης του σεξουαλικού του προσανατολισμού είναι ένα υπαρξιακό ζήτημα και είναι τοποθετείται σε ένα άλλο πλαίσιο. Οπότε καταλαβαίνετε γιατί οι ομοφιλόφιλοι δεν το καταγγέλουν. Μαζί με το γεγονός του ότι φέρουν το ελάττωμα της ομοφιλοφιλίας, δηλαδή συνδέεται ο ομόφιλος σεξουαλικός του προσανατολισμός με τη βία που δέχονται. Θεωρούν ότι δέχτηκαν βία γιατί είναι ομοφιλόφιλοι, γιατί αυτό αξίζουν μέσα σε μια κοινωνία που η ομόφιλη ταυτότητα κλεβάζεται, απαξιώνεται, υποτιμάται. Στον αντίποδα έχουμε τους ετεροφιλόφιλους άντρες. Σκεφτείτε το στίγμα που έχει να κουβαλήσει ένας ετεροφιλόφιλος, ο οποίος έλκεται ερωτικά, συναισθηματικά, συζυγικά, συντροφικά από γυναίκες, ότι δέχτηκε κακοποίηση από έναν άντρα, σεξουαλική. Εδώ, εγώ που είμαι ομοφιλόφιλος, δεν θα το άντεχα. Και ο κάθε ομοφιλόφιλος. Ένας ετεροφιλόφιλος είναι πάρα πολύ δύσκολο να πάει να πει στη σύζυγό του, στους συγγενείς του, στις αρχές, στην κοινωνία, στους συναδέλφους, ότι δέχτηκε σεξουαλική κακοποίηση ως άντρα. Και κάτι τελευταίο. Συνδέεται πολύ συχνά η σεξουαλική κακοποίηση από άντρες προς άντρες με την ότι γίνονται ομοφιλόφιλοι, γίνονται παιδεραστές κλπ. Γιατί δεχτήκαμε κακοποίηση από άντρες. Δεν συμβαίνει αυτό. Έρευνες αποδεικνύουν ότι οι άντρες που έχουν δεχτεί σεξουαλική κακοποίηση δημιουργούν πρότυπα ενοπότητας πιο φροντιστικά, πιο συμμαχικά με τις γυναίκες, γίνονται πιο αλληλέγγυοι και έχουν μεγαλύτερη ανάπτυξη ενσυναίσθηση στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Έτσι όπως έχει αποτυπωθεί με μια έρευνα στην Αμερική. Οπότε θέλω να πω ότι είναι μια ψυχολογική διεργασία, δεν είναι μόνο πολιτικό και κοινωνικό θέμα, είναι μια ψυχολογική διεργασία. Το πώς τη βίωσα εγώ προσωπικά είναι ότι όταν δέχτηκα σεξουαλική κακοποίηση έκανα απόθυση μέσα στο ασυνείδητό μου του τραύματος, συνέδεσα την ομοφιλοφιλία μου με κάτι πάρα πολύ βίαιο και τη στιγμάτισα και μου πήρε πάρα πολύ χρόνο πρώτα να αποδεχτώ την ομοφιλοφιλία μου, μετά να μιλήσω γι' αυτό
Και δεν μπορώ και να μιλήσω περαιτέρω για να μην γίνω χυδαίος, έτσι. Είναι μια πολύ δύσκολη συζήτηση του δημοσιολόγου και να αποσυνδεθεί επιτέλους το στίγμα της κακοποίησης γενικά με τα πρότυπα ρενοπότητας, τα πατριαρχικά και σεξιστικά πρότυπα ρενοπότητας, που είναι κυρίως αυτό που λέμε ηγεμονική τοξική ρενοπότητα. Ότι οι άντρες πρέπει να είναι δυνατοί, ανταγωνιστικοί, μάχημοι, επιδεικτικοί, φλερτάρουν ανοιχτά και χυδαία τις γυναίκες παντού. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και αυτός ήταν και ο σκοπός της ανάρτησής μου και ο σκοπός που είμαι σήμερα εδώ. Ναι. Και τελευταίο και κλείνω, λέω στα νέα παιδιά, στους άντρες, κυρίως στους ομοφυλόφιλους, γιατί είναι πιο δύσκολο για αυτούς, καταγγείλετε τα περιστατικά. Εδώ στην Ελλάδα έχουμε δομές, η υπηρεσία που υπηρετώ και έχω τη χαρά και την τιμή να υπηρετώ, είναι ανοιχτή, έχει διαχειριστεί τέτοια περιστατικά και να μην φοβούνται. Να μην φοβούνται, εγώ τους λέω πρώτος, αξιωματικός της αστυνομίας, δέχτηκα κακοποίηση και είμαι ομοφυλόφιλος, να έρχονται και να τα καταγγέλουν και θα τύχουν τις ανάλογες μεταχείρισης. Αυτό είναι το κινητρό μου και τίποτα περισσότερο. Κύριε Ολή, σας ευχαριστώ θερμά. Δεν σας διέκοψα, σας άφησα να ολοκληρώσετε, διότι δεν χρειάστηκε να ρωτήσω κάτι. Θερμές ευχαριστίες και για τα μηνύματά σας και εύχομαι να πάνε εκεί που πρέπει. Και εύχομαι όλοι να είναι τόσο δυνατοί όσο εσείς. Γιατί έχετε πρώτα καταλάβει ότι πρέπει να σπάσουμε αυτά τα ταμπού και αυτά τα στερεότυπα της υποτιθέμενης αρενοπόητας και πατριαρχίας. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλή συνέχεια να έχετε.